Γεια σας φίλες και φίλοι, και απόψε μαζί σας εδώ στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Μπορείτε να μας βρείτε και στο διαδίκτυο ως εφημερίδα γράφοντας στο Google Ανεξάρτητος Παρατηρητής, όπως μπορείτε και να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα του Ερευνητικού Οργανισμού γράφοντας eoelas.org. Φίλες και φίλοι, τα γεγονότα τρέχουν ραγδαία και για μία ακόμη εβδομάδα έχουμε το ένα γεγονός μετά το άλλο να συσσωρεύονται και δυστυχώς σε βάρος της Ελλάδος. Σήμερα βεβαίως δεν πρέπει να ξεχάσουμε να μνημονεύσουμε ότι απεβίωσε ο Στίβεν Χόκινγκ, ο διάσημος Βρετανός αστροφυσικός, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών, καθυλωμένος για πάρα πολλά χρόνια της ζωής του σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, φτάνοντας μέχρι του σημείου να μην μπορεί ούτε να μιλήσει. Μιλούσε μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, μια τεράστια ομολογουμένος προσωπικότητα, η οποία βεβαίως είπε, εκτός των άλλων σοφών που είπε, είπε και το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι παντελώς ασήμαντος, αλλά δυστυχώς αυτό που εμένα με απογοήτευσε στο συγκεκριμένο είναι ότι μέσα στην ασημαντότητά του απεφάνθη ότι δεν υπάρχει Θεός, σύμφωνα με τη δική του την άποψη. Κατ' εμέ η ασημαντότητά μας οδηγεί στην ανακάλυψη του Θεού. Τα γεγονότα τα οποία τρέχουν, φίλες και φίλοι, έχουν να κάνουν με το πρόβλημα της ονομασίας, της ονοματοδοσίας των Σκοπίων, το μακεδονικό λεγόμενο κατά πολλούς, αλλά και βεβαίως το θέμα της των σχέσεών μας με την Τουρκία και κυρίως της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, οι οποίοι παραμένουν για 15 ημέρες φυλακισμένοι στις στρατιωτικές φυλακές της Τουρκίας, στα μπουντρούμια των φυλακών της Τουρκίας. Και δυστυχώς αυτό που κάνει τα πράγματα πιο δύσκολα είναι ο χειρισμός της κυβέρνησης, από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης, αυτού του θέματος, το οποίο τίνει να το υποβιβάζει με τους εκπροσώπους της, οι οποίοι βγαίνουν ο ένας μετά τον άλλον, να λένε ότι αυτό το θέμα, το τόσο φοβερό θέμα της συλλήψεως των Ελλήνων στρατιωτικών, να μην είναι δα και τόσο σημαντικό και να το υποβιβάζουν ως τρίτο, τέταρτο και βάλε θέμα. Θέλω να ακούσουμε με προσοχή τις δύο δηλώσεις που έκαναν ο κύριος Νίκος Φίλης, πρώην Υπουργός Παιδείας, και ο κύριος Μπαλάφας, Υπουργός της Κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν υποβιβάσει το θέμα αυτό, για να περάσουμε μετά στους προσκεκλημένους μας. Να πω ότι είναι ο κύριος Δημήτρης Καζάκης, ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ, και μετά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης. Φίλε πρόδρομε, μπορούμε να βάλουμε το πρώτο βιντεάκι και μετά αμέσως να πάμε στο δεύτερο βιντεάκι. Πρώτα ο κύριος Νίκος Φίλης και να κάνουμε το σύντομο σχολιασμό. Μισό λεπτό, κύριε Φίλη. Το κρίσιμο θέμα σήμερα που κουβεντιάζουμε είναι αυτό. Αυτό ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή. Είναι σημαντικό. Ενδιαφέρει, ναι. Όχι, τους ενδιαφέρει κατά τη γνώμη μου. Τους ενδιαφέρει, η ειρήνη, η σταθερότητα, να φύγουν οι δύο άνθρωποι. Μα λέτε αυτονόητα πράγματα, αλλά και η οικονομία. Και θα επαναφέρω τη συζήτηση στην οικονομία. Κάτι συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα. Στην οικονομία, και εκεί δεν τα πάτε και προσέξτε, φίλες και φίλοι, ο κύριος Φίλης, λοιπόν, λέει ότι αυτό που ενδιαφέρει τους Έλληνες πολίτες δεν είναι αυτό το θέμα της σύλληψης, της ομοιρίας των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ειρήνη, η σταθερότητα, η οικονομία. Μας ερμηνεύει κιόλας ο κύριος Φίλης, ερμηνεύει τους Έλληνες πολίτες, ότι δεν είναι αφορά το πρώτο θέμα της χώρας μας, η σύλληψη των Ελλήνων στρατιωτικών, αλλά άλλα είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν. Η ειρήνη, πώς θα τα έχουμε καλά δηλαδή με τους Τούρκους, έτσι. Η σταθερότητα, πώς να είμαστε τα ήσυχα καλά παιδιά, ό,τι κάνανε και οι άλλοι με τα ίμια, η οικονομία της χώρας και πάει λέγοντας. Και έρχεται μετά από λίγο ο κύριος Μπαλάφας να υπερθεματίσει των δηλώσεων του κυρίου Φίλη. Πρόδρομε, ας βάλουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Μπαλάφα για να περάσουμε στον φιλοξενούμενό μας, τον κύριο Καζάκη. Τα όποια γεγονότα, εξελίξεις, δηλώσεις πρέπει να τις βλέπουμε για να μπορούμε να κρίνουμε και τη σημασία τους, που είναι όλα σημαντικά προς Θεού, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο κινείται η χώρα μας αυτή τη φάση. Δηλαδή μπορεί να κρίνεις μια δήλωση του Μπαλάφα, λέω τώρα, αν δεν δεις
ότι ας πούμε το μείζον στη χώρα, το μείζον από τα πράγματα, μπορεί το άλλο να είναι νούμερο 2, αλλά το μείζον σήμερα είναι η πορεία της οικονομίας, είναι η πορεία εξόδου από το μνημόνιο τον Αύγουστο, είναι η πορεία τέλους του τριετούς προγράμματος και τέλους της κοινής επιτροπίας. Δεν μπορεί να μην δεις ότι, για να μιλήσω για τη χθεσινή και τη σημερινή σοδιά, να μην δεις παραδείγματος χάρη ότι η ανεργία, σήμερα με τα επίσημα στοιχεία, έπεσε στο 20,8 ή οι τράπεζες, δεν είπα αυτό. Δεν μπορεί να μην δεις, ας πούμε, ότι η ενίσχυση σε ελληνικές τράπεζες μειώθηκε κατά 3 δισεκατομμύρια και πλέον γιατί δεν έχουν ανάγκη παιδιών. Και πάνε καλά οι τράπεζες. Ή δεν μπορεί να μην δεις και να μην κρίνεις την οποιαδήποτε δήλωση με βάση το ότι ο Πρωθυπουργός είπε χθες στο συνέδριο της ΓΕΣΕΒΕ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ότι υπάρχει οδικός χάρτης για την αποκλιμάκωση της φορολογίας με ήδη πρώτη αναγγελία τη μείωση της φορολογίας από το 29 στο 26. Το λέω αυτό για να ξέρουμε. Προφανώς συμφωνείτε κι εσείς ότι σε αυτό το πλαίσιο κρίνουμε τα πάντα. Όχι, δεν τα λέτε καλά. Είναι ο Υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Είναι ο κύριος Μπαλάφας, ο οποίος, αν το θυμόμαστε και από κάποια άλλα βίντεο που έχουν βγει στη δημοσιότητα, είναι ο κύριος Σάντε Πάγεν από εδώ, που μιλούσε σε πολίτη που πήγε να του διαμαρτυρηθεί κόσμια. Λοιπόν, ο κύριος αυτός είπε ότι το νούμερο 2, 3, 4, 5 μπορεί να είναι το πρόβλημα τη σύλληψη των Ελλήνων στρατιωτικών. Άλλα είναι τα προβλήματα που ενδιαφέρουν, είναι η πορεία της οικονομίας, η έξοδος από την Επιτροπία, η μείωση της ανεργίας στο 20,8% και πάει λέγοντας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, τον πρόεδρο του ΕΠΑΜ, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για όλα αυτά τα καυτά θέματα. Γεια σας, κύριε Καζάκη. Χαίρετε. Και καλώς σας επικοινωνώ. Είναι λίγα και δύσκολο για μένα μέσα από αυτόν τον τρόπο. Αλλά έστω και αυτό με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε μια καλή συζήτηση, πιστεύω. Ναι, και εγώ το ίδιο το πιστεύω. Κύριε Καζάκη, κάντε μου ένα μικρό σχόλιο για αυτόν τον υποβιβασμό του γεγονότος αυτού. 15 μέρες οι Έλληνες στρατιωτικοί βρίσκονται στις τουρκικές φυλακές και η κυβέρνηση το υποβιβάζει αυτό το ζήτημα. Ναι, έχετε δίκιο, σε αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές. Οποιοδήποτε ασχολείται με τη διεθνή πολιτική γνωρίζει ότι είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρώτον, η πράξη της Τουρκίας. Δηλαδή να συλλάβει κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, γιατί το τι ισχυρίζεται η Τουρκία είναι ένα ζήτημα. Το τι έχει συμβεί πραγματικά είναι ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Λοιπόν, έχουμε σύλληψη, κράτηση Ελλήνων στρατιωτικών που εκτελούσαν την υπηρεσία τους. Εν ώρα υπηρεσίας. Αυτό το πράγμα με βάση το διεθνές δίκαιο, με βάση τις προβλέψεις που υπάρχει από το διεθνές δίκαιο, όχι μόνο του ΟΗΕ, τις οικίες διατάξεις που αφορούν τις σχέσεις ανάμεσα σε κράτη, όπως και τον ΟΑΣΕ που είμαστε μέλη και η Τουρκία είναι μέλος, θεωρείται παράνομη η κράτηση, διότι δεν νοείται να συλλαμβάνεται και να κρατιέται στρατιωτικό προσωπικό άλλου κράτους. Ο στρατιωτικός δεν είναι οποιοδήποτε πολίτης, δεν είναι τουρίστας που χάθηκε στο δάσος, δεν είναι λαθρομετανάστης, δεν είναι οτιδήποτε άλλο, να το πούμε έτσι, προσδιορίζεται με πολιτικούς όρους. Είναι εκπρόσωπος, εφόσον φέρει στολή και διακριτικά, αποτελεί μέρος του κράτους του οποίου υπηρετεί. Άρα δεν μπορεί να το συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, όπως συμπεριφέρει την Τουρκία, πολύ δε περισσότερο, δεν μπορεί να τον καθίσει στο σκαμνί για οποιοδήποτε λόγο. Δεν καταλαβαίνω γιατί παραπέμπεται σε δίκη. Παραπέμπονται σε δίκη οι Έλληνες στρατιωτικοί. Γιατί κάναν την υπηρεσία τους? Για ποιο λόγο? Και η ελληνική κατηγορία. Μάλιστα. Και η ελληνική κυβέρνηση αντιδρά σωστά. Απευθύνει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Βγήκε ο κύριος Στόλτεμπεργκ σήμερα και είπε ότι τίποτα, δηλαδή να τα βούμε μεταξύ μας με τους Τούρκους. Πέρα από το ποιος είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ, που όλοι γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, έτσι αλλιώς κάνει τον πόντιο πιλάτο το ΝΑΤΟ, όπως επίσης γνωρίζουμε και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιας και έχουμε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, ιδιαίτερα στα μεγάλα νησιά που δέχτηκαν το μεγάλο κύμα προσφύγων μεταναστών χάρη στη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση-Τουρκία, ερήμη της Ελλάδος. Όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Αλλά από την άλλη μεριά, τι έχουμε? Έχουμε την ελληνική πλευρά, η οποία δεν προσέφυγε σε κανένα διεθνή οργανισμό, δεν κατέφυγε στα προβλεπόμενα διεθνή μέτρα ή φόρουμ, τα οποία προβλέπονται το διεθνές δίκαιο, είναι και από διεθνή πρακτική. Όλα τα κράτη το κάνουν. Και φυσικά ούτε καν δεν χρησιμοποίησε τα προβλεπόμενα του καταστατικού χάρτη του ΝΑΤΟ, προκειμένου όχι απλά να κάνει μια ενημέρωση. Η ελληνική κυβέρνηση
κυβέρνηση έκανε απλά μια φιλική ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Και βγαίνει ο Στόλτεμπεργκ και λέει βεβαίως, βρείτε τα. Συγκάλεσε σύνοδο. Ζήτησε να πάρθει θέση. Ζήτησε να υπάρξει παρέμβαση. Τίποτα από όλα αυτά. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Το 2016 η Γεωργία, το κράτος της Γεωργίας, προσέφυγε στον ΟΑΣΕ διότι οι ρωσικές ενόπλες δυνάμεις συνέλαβαν γεωργιανούς στρατιωτικούς οι οποίοι πέρασαν, παραβίασαν δηλαδή τα σύνορα στην Αμπχαζία. Όπως γνωρίζουμε, γιατί η Γεωργία είναι διαφιλονικούμενη περιοχή εκεί. Μάλιστα. Δεν ανήκει κανονικά στη Ρωσία. Λοιπόν, προσέφυγε στον ΟΑΣΕ, μέσα σε μερικές ώρες είχαν απελευθερωθεί οι στρατιωτικοί της Γεωργίας, παρά το γεγονός ότι ξέρουμε ότι σε εκείνη την περιοχή είναι εμπόλεμη ζώνη. Ξέρουμε τι έχει συμβεί. Η ελληνική κυβέρνηση τι έκανε. Το μόνο που έκανε είναι να μας λέει ότι δεν πρέπει να τους λέμε ομήρους. Ωραία, τι είναι. Ας μας πει η ίδια τι είναι. Τι είναι, περαστική. Και να μου κάνετε και να μου πείτε, ο κύριος Καμένος, μόλις έγινε αυτό το γεγονός, βγήκε μετά από 1-2 μέρες και είπε ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί πέρασαν στο έδαφος της Τουρκίας, χωρίς να έχει βγει κανένα πόρισμα, χωρίς τίποτα. Αυτό είναι μια μεγάλη ντροπή, όχι μόνο του κύριου Καμένου, αλλά και της ανακοίνωσης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η οποία έγινε μερικές ώρες μετά το συμβάν, είναι η πρώτη ανακοίνωση που έγινε, η οποία όχι μόνο έλεγε ότι η περίπολος χάθηκε, δηλαδή, συγγνώμη, πότε το καταλάβανε ότι χάθηκε και ποια είναι αυτή, χωρίς έρευνα, έτσι, επιτόπια αν θέλετε. Λοιπόν, και το δεύτερο, απλά ανέφερε ότι φέρεται να συνελήφθησαν σε τουρκικό έδαφος. Λοιπόν, και επιπλέον έλεγε το περίφημο ότι σε λίγες ώρες θα είναι ελεύθεροι. Αυτό είναι γελιότητα. Γελιοποιούνται οι ένοπλες δυνάμεις και από την πολιτική ηγεσία και από τη στρατιωτική ηγεσία. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα για αυτή τη στιγμή που έχουμε πλέον μια Τουρκία η οποία κλιμακώνει την επιθετικότητά της, όχι με προκλήσεις και παραβιάσεις, αλλά με καθεστώς εμπλοκής. Αυτό που συνέβη στους Έλληνες στρατιωτικούς είναι εμπλοκή. Είναι θερμό επεισόδιο. Δεν είναι ασχέτως εάν χρησιμοποιήθηκαν όπλα ή όχι. Και δεν είναι το μόνο. Έχουμε το περιστατικό με την ελληνική ακτεωρό που την εμβόλησε αντίστοιχη τουρκική ακτεωρός και υποχώρησε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, έτσι, και το λιμενικό από εθνικό χώρο, εθνικό θαλάσσιο χώρο. Έχουμε μια κλιμάκωση δηλαδή τέτοιων ενεργειών της Τουρκίας. Και όταν έχεις μια κυβέρνηση η οποία όχι απλά κατευνάζει, ακολουθεί πολιτική κατευνασμού και ενδοτισμού, αλλά δεν μπαίνει και τα πρέποντα μέτρα που προβλέπονται από τη διεθνή πρακτική. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δίνει το OK στον Ερντογάν, στο καθεστώς Ερντογάν, που όλοι γνωρίζουμε τι σοϊ καθεστώς είναι αυτό και το αν υπάρχει δικαιοσύνη εκεί ή όχι. Λοιπόν, ιδιαίτερα αμερόληπτη, όπως μας λέει ο κύριος Κουβέλης, είναι αμερόληπτη η τουρκική δικαιοσύνη. Ναι, μόνο ναι. Που δεν το ξέρουν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Δηλαδή ο τουρκικός λαός. Λοιπόν, και τι μήνυμα στέλνουμε? Ότι μπορεί να συνεχίσει σε αυτή την κλιμάκωση εμπλοκής με την Ελλάδα, είναι και γιατί πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος ότι ό,τι και να κάνει, ακόμη και αν βομβαρδίσει κατοικημένη περιοχή στην Ελλάδα, η Ελλάδα απλά θα υποχωρήσει. Εσείς, κύριε Καζάκη, νομίζω ήσασταν από τους πρώτους από τότε που πρωτομπήκαμε στα μνημόνια που λέγατε ότι όλη αυτή η κατάσταση θα οδηγήσει τελικά στον ακροτηριασμό της χώρας. Και νομίζω πρόσφατα ένα δικό σας άρθρο μιλάει για αυτό, ότι βρισκόμαστε πλέον ενώπιον αυτής της περίπτωσης. Είμαστε στη δεύτερη θεωρείτε, φάση. Δηλαδή... Ναι, ναι, πείτε μου. Επίσημα, αυτή τη στιγμή η χώρα τελεί υπό πόλεμο. Υπό καθεστώς πολέμου. Γι' αυτό και εγώ. Προσωπικά εγώ, αλλά και το ΕΠΑΜ μετά, μιλούσαμε για κατοχή. Δεν μιλούσαμε ούτε για αποικία, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Για κατοχή. Διότι αυτό που συνέβη το 2010 είναι ότι οι Ευρωπαίοι δανειστές, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός, όπως θέλετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωζώνη, μας κήρυξαν τον πόλεμο και κατέκτησαν χωρίς να μπέσει πιστολιά αυτή τη χώρα. Και από τότε εφαρμόζεται αυτή η μνημονιακή κατοχή. Η φάση αυτού του πολέμου το χρησιμοποιώ με τους όρους του διεθνούς δικαίου. Έτσι. Λοιπόν, έτσι ορίζεται από το διεθνές δίκαιο η πρακτική αυτή των Ευρωπαίων σε βάρος της χώρας μας με τα μνημόνια και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Αυτή η πολιτική κατοχής της χώρας χωρίς να πέσει πιστολιά, λοιπόν,
και παράδοσή της από το πολιτικό καθεστώς, από το πολιτικό σύστημα της χώρας, ακολούθησε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση είναι η εξόντωση του ελληνικού λαού, να το σπρώξει σε κατάσταση γενοκτονίας, κοινωνική, οικονομική, εργασιακή και όλα αυτά τα πράγματα που τα γνωρίζουμε. Η δεύτερη φάση ήταν όταν ήθελαν να βάλουν χέρι και βάζουν αυτή τη στιγμή χέρι στην δημόσια και ιδιωτική περιουσία του Έλληνα πολίτη. Και η τρίτη φάση είναι εθνικός ακροτηριασμός. Άρα βρισκόμαστε τώρα ενώπιον αυτής της... Στην τρίτη φάση. Και θεωρείται δηλαδή πολύ πιθανό αυτή να επέλθει από τον Ερντογάν. Κοιτάξτε να δείτε. Από τους Σκοπιανούς που ζητάνε τη μισή Μακεδονία, όλη τη Μακεδονία. Πέστε μου εσείς τώρα. Εδώ ασκείται κατοχή στη χώρα μας από τους Ευρωπαίους. Είμαστε παντελώς ανοχήρωτοι. Σε οποιοδήποτε επίπεδο το δείτε. Πέστε μου εσείς γιατί να μην ξυπνήσουν οι ορέξεις των γειτόνων. Και δεν εννοώ των γειτονικών λαών. Μιλάω για τις συμμορίες που βρίσκονται σε αυτά τα κρατήδια ή τα κράτη. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Καζάκη, έχετε εκδώσει ένα πατριωτικό ψήφισμα πριν από λίγο διάστημα και ανάμεσα σε αυτά τα οποία λέτε, να πούμε στους ακροατές μας, ότι η φύλαξη της δημοκρατίας ανήκει στο λαό. Και λέτε λοιπόν μεταξύ άλλων ότι θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από αυτή, υπάρχουν υπέρ αυτής και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα και όπως και σε συμβολικό επίπεδο το Σύνταγμα εγκαθιδρύει τη δημοκρατική αρχή με τις πρώτες διατάξεις του, με τις ακροτελεύτιες, το 2, 3 και 4 άρθρο του 120 του Συντάγματος. Λέτε λοιπόν ότι ο λαός μπορεί να εξεγερθεί και να ανατρέψει αυτή την εξουσία. Βεβαίως. Βεβαίως. Και όχι μόνο, είναι υποχρέωσή του. Γι' αυτό άλλο το Σύνταγμα προβλέπει, εναποθέτει τα δικαιώματα και τις προβλέψεις του Συντάγματος σε τι? Στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Αυτό λέει. Λοιπόν, εμείς όμως δεν μένουμε μόνο στην ευχή, δηλαδή με την έννοια ότι θα ήταν ευχής έργων ο ελληνικός λαός να σηκώσει ανάστημα και να γλιτώσει τη χώρα του έστω πρώτης ολοκληρωτικής καταστροφής. Εμείς έχουμε κινηθεί και νομικά, ακριβώς για να μπορεί και νομικά να τεκμηριωθεί το δικαίωμα της ανατροπής αυτού του καθεστώτος κατοχής, όπως το λέμε εμείς. Λοιπόν, έχουμε κινηθεί στον Άριο Πάγο, καταθέσαμε την μήνυση με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, δηλαδή ό,τι προβλέπει το Σύνταγμα και ό,τι προβλέπει ο ποινικός κώδικας. Λοιπόν, ο Άριος Πάγος έχει δεχτεί τη μήνυση, την έχει και την έχει δρομολογήσει. Είναι η πρώτη φορά που πολιτικό κόμμα στην Ελλάδα, νόμιμο πολιτικό κόμμα, μαζί βεβαίως με τη συνεπικουρία σημαντικών νομικών και άλλων προσωπικότητων, καταθέτει τέτοια μήνυση, επί εσχάτη προδοσία δηλαδή, για την αποκατάσταση της δημοκρατικής ομαλότητας σε αυτή τη χώρα. Που στην ουσία πολιτικά τι σημαίνει? Μεταπολίτευση μετά την ανατροπή του καθεστώτος κατοχής που βιώνει η χώρα μας εδώ και 8 χρόνια. Αυτό ακριβώς έχουμε κάνει, ώστε ειδικά σε αυτή την περίοδο, στην περίοδο όπου πολλοί ωρέγονται τον εθνικό ακροτηριασμό της Ελλάδας, να υπάρχει, πώς να το πούμε, βεβαιωμένη μια πράξη διεκδίκησης αυτής της χώρας από το λαό της. Εσείς πιστεύετε... από μια μερίδα του λαού. Πιστεύετε ότι μπορεί αυτή η προσπάθειά σας να έχει αίσιο τέλος? Και έχουν καταθέσει και άλλοι ανάλογες μηνύσεις επί εσχάτη προδοσία, οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει. Υπάρχει μια διαφορά. Όσοι άλλοι έχουν καταθέσει μηνύσεις, το κάνανε σαν πρόσωπα, σαν πολίτες. Ο πολίτης μπορεί να καταθέσει οποιαδήποτε μήνυση θέλει, αλλά δεν έχει τρόπο να πιέσει, να το πούμε έτσι, από μόνος του, σαν πολίτης εννοώ. Ναι. Το κόμμα, το πολιτικό κόμμα, έχει ένομο συμφέρον όχι μόνο να καταθέσει, αλλά και να παραστεί ως πολιτική αγωγή για αυτήν τη μήνυση. Δηλαδή να παρεμβαίνει συστηματικά για την προώθηση και για το καλώς έχει αυτής της διαδικασίας από τη στιγμή που θα ξεκινήσει. Και σας λέω ότι έχει ξεκινήσει. Κανενός άλλο η μήνυση δεν ξεκίνησε. Ή δηλαδή, μπήκε στο αρχείο ή στάλθηκε στη Βουλή. Αυτό που λέτε ότι έχει ξεκινήσει σημαίνει ότι θα έχει κάποιο τέλος? Βεβαίως, αναγκαστικά θα έχει κάποιο τέλος. Τώρα πότε, καταλαβαίνετε, λέω σε ποιο χρονικό διάστημα, δεν παίζει κανένα ρόλο. Διότι το βασικό ζήτημα είναι ότι έχει ξεκινήσει. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ναι, το βασικό ζήτημα σαφώς είναι αυτό, αλλά και το βασικό ζήτημα είναι ότι πλέον χρόνος δεν υπάρχει. Όταν βρισκόμαστε στην τρίτη φάση προενός ακροτηριασμού, θα θρηνήσουμε πατρίδες και τελικά θα προχωράει η δίκη.
Έχετε δίκιο. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα. Ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολιτική δύναμη και βεβαίως έχουμε καλέσει και όλες τις άλλες αντιμνημονιακές δυνάμεις να συνδράμουν ως σύμμηνητές, η οποία τι σου λέει? Ότι ό,τι και να γίνει σε αυτή τη χώρα, όπως και να έρθουν τα πράγματα, με μένα θα υπάρξει μεταπολίτευση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσουν όλα πίσω. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί δεν ξέρω καμιά άλλη πολιτική δύναμη που να έχει δεσμευτεί έτσι. Έχετε και μια αισιοδοξία στον τόνο της φωνής σας, αυτά που λέτε. Βεβαίως, δηλαδή... απόλυτα. Γιατί ξέρω ότι σε αυτόν τον τόπο τελικά 300 νομάτι κάνουν τη διαφορά. Αυτό μας λέει η ιστορία μας. Ναι, από την αρχαιότητα μέχρι την νεότερη ιστορία. Σας είχαμε δει και στο δημοψήφισμα του 2015 που τόσο το επρόδωσε ο κύριος Τσίπρας, όταν είχατε βγει στα μέσα ενημέρωσης και είχατε εκφράσει τον τόνο αισιοδοξίας για αυτό το όχι το οποίο είπε ο λαός και το οποίο τσαλαπάτησε ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του. Και το εξακολουθεί. Ναι. Αυτό το όχι, το οποίο βεβαίως η παραβίασή του, η χάλκευσή του αμέσως μερικές ώρες μετά το δημοψήφισμα που έγινε από το σύνολο του πολιτικού συστήματος, είναι πράξη εσχατοποδοτική με βάση το Σύνταγμα και με βάση τον ποινικό κώδικα. Εσχατοποδοτική για όλες τις πολιτικές δυνάμεις που συνάψανε συμφωνία και κάνανε ότι δεν καταλάβανε τι είπε ο λαός στο δημοψήφισμα. Αλλά ήταν και μια πολύ σοβαρή πράξη του λαού μας προς τη διεθνή κοινότητα. Δηλαδή υπάρχει μια βεβαιωμένη πράξη πλέον ότι ο λαός μας δεν το θέλει αυτό το καθεστώς. Οπότε οποιαδήποτε χώρα του εξωτερικού επιμένει να συνεχίζει αυτό το καθεστώς, τότε διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά της ειρήνης και της ασφάλειας της ανθρωπότητας και δικάζεται στη Χάγη. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό για μια δημοκρατική πατριωτική κυβέρνηση και πώς της λύνει τα χέρια για να μπορεί να κινηθεί και να πάρει πίσω ακόμη και ακροτηριασμένες περιοχές της εθνικής επικράτειας, εάν και όποτε συμβεί. Και βεβαίως ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο κύριος Τσίπρας δεν κάνει δημοψήφισμα για το θέμα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων. Βεβαίως. Μισό λεπτό. Για το ζήτημα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων, εγώ δεν είμαι υπέρ του δημοψήφισματος. Α, μάλιστα. Θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο. Γιατί εγώ είμαι ενάντια σε αυτό το κρατήδιο εξορισμού. Δεν με ενδιαφέρει πώς ονομάζεται. Ας ενδιαφέρει ακόμη και Βαρδαρία να ονομαστεί, εγώ είμαι ενάντια. Γιατί είναι κατασκευασμένο κρατήδιο. Κατασκευασμένο κρατήδιο από εξωτερική επέμβαση σε βάρος κυρίαρχου κράτους μέλους του ΟΗΕ. Εάν εγώ το δεχτώ αυτό το πράγμα με μόνη, πώς να το πούμε, με μόνη ανταλλαγή την ονοματοδοσία, καταλαβαίνετε ότι στην πραγματικότητα αποδέχομαι ένα τετελεσμένο που αύριο μπορεί να είναι σε βάρος μου. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο δεν συμμετείχατε στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Βεβαίως. Αυτός είναι ο ένας λόγος και ο δεύτερος είναι γιατί ειδικά στη Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι που το εκφράσανε, να το πούμε έτσι, δεν έχουν το καλώς έχει. Δεν μπορείς να μου λες στο δημοψήφισμα να ζητάς από το λαό ναι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015 ως, να το πούμε έτσι, αρχηγός, πρώην αρχηγός, στρατηγός, να το πούμε έτσι, και τώρα να μου εμφανίζεσαι και να ζητάς δημοψήφισμα για τα Σκόπια. Με συγχωρείτε δηλαδή, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Για τον κύριο Φραγκούλη λέτε. Βεβαίως. Δεν μπορούσα εγώ να εμφανιστώ στο ίδιο κάδρο. Όσο όποιος με έχει παρακολουθήσει γνωρίζει πολύ καλά ότι προσέχω πάρα πολύ σε ποιο κάδρο θα βγω. Δεν με νοιάζει αν αυτός που είναι δίπλα μου ή που είναι συμμαχητής μου ή αν θέλετε που μαζί εμφανιζόμαστε, αν είναι δεξιός ή αριστερός. Δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει να είναι πατριώτης. Και πατριώτης είναι αυτός που μάχεται για την ανεξαρτησία της πατρίδας. Δεν είναι αυτός που σου λέει ναι, υποτάξεις τους Ευρωπαίους, αλλά έχουμε πρόβλημα με τα Σκόπια. Πάντως, ίσως και εσείς δεν το περάσετε προς τα έξω πολύ δυνατά αυτό που λέτε τώρα, γιατί υπάρχουν κάποιες ρεκλάμες οι οποίες σας παρουσιάζουν με τη φωτογραφία σας και σας λένε, και λένε, γράφουν ότι δεν βλέπω το λόγο συμμετοχής στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Και εμφανίζεται η αρνητική όψη και όχι η θετική αυτού που μας λέτε. Να δείτε, όποιος έχει διαβάσει ή έχει ακούσει τι έχω πει, καταλαβαίνει. Τώρα από εκεί πέρα ότι υπάρχουν καλοθελητές στο διαδίκτυο και κάνουν τα κατάλληλα μαγειρέματα, τι να κάνω, εγώ δεν μπορώ. Κοιτάξτε, άμα ψάξει κανείς να βρει τι μου έχουν προσάψει, θα σας πω πολύ απλά. Είμαι ο μόνος στην Ελλάδα που τα έχω πάρει από όλους. Εάν δεχτούμε αυτά που γράφει το διαδίκτυο, έτσι, και κάποιοι καλοθελητές. Από όλους τα έχω πάρει. Μάλιστα. Είμαι μασόνος,
είμαι προφανώς με έχουν κατεβάσει οι νεφελίμ, είμαι άθεος ή το ότι θέλετε έχουν πει. Το ζήτημα για μένα, ή όπως το ξέρει και ο καθένας, ο απλός πολίτης, να το πούμε έτσι, είναι η πράξη του καθενός. Ό,τι και να πει κάποιος για κάποιον, ό,τι και να πει, η πράξη του αποδεικνύει ποιος είναι. Κάντε μου και ένα σχόλιο για το ζήτημα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων σε ό,τι αφορά τις τελευταίες εξελίξεις. Ο κύριος Κοτζιάς μεταβαίνει την άλλη εβδομάδα στα Σκόπια, προφανώς για να χαρίσει το όνομα της Μακεδονίας. Προφανώς, ναι. Και πού θα πάει αυτή η ιστορία, δηλαδή πρέπει να το θεωρήσουμε χαμένη ιστορία τη Μακεδονία μας, όχι, θέλει ο κύριος Τσίπρας και η παρέα του. Όχι βέβαια, γι' αυτό υπάρχει το θέμα το επιεσχάτη. Το επιεσχάτη, γι' αυτό πρέπει να δικαστούν όλοι αυτοί από τη δικαιοσύνη για ζητήματα εσχάτης προδοσίας και όχι τόσο για να καταδικαστούν. Δεν μας ενδιαφέρει, αν και είναι και αυτό μια σοβαρή πλευρά, έτσι, η απόδοση δικαιοσύνης. Αλλά με αυτή την πράξη, στην πραγματικότητα, ό,τι έχουν υπογράψει, ό,τι έχουν αποδεχτεί, το παίρνουμε πίσω. Μάλιστα. Δεν έχει ισχύ. Δεν έχει ισχύ. Είναι ως μηδέποτε γενόμενο, όπως λένε οι νομικοί. Και όλα τα μνημόνια, κατά τον ίδιο τρόπο, θα πάνε για σκίσιμο. Ακριβώς. Όπως επίσης και το χρέος που βασίζεται στα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα μετά το 2012 με το PSI, το περίφημα, το σύνολο του δημοσίου χρέους της χώρας στηρίζεται στο μνημόνιο. Ή μάλλον στα τρία μνημόνια που μας έχουν επιβάλει. Άρα, εάν καταγγείλουμε ως παράνομα και κάνουμε τις απαραίτητες ανέργειες, ολόκληρο το χρέος αυτή τη στιγμή της χώρας μπορούμε να το σταματήσουμε νόμιμα, να το πληρώνουμε και δεν μπορεί να μας πει κανένας τίποτα. Και γιατί κανένας από όλους αυτούς δεν κάνει λόγο για αυτά τα 233 δισεκατομμύρια ευρώ του ιδιωτικού χρέους των τραπεζών, το οποίο το περάσαν στις πλάτες του λαού? Κοιτάξτε, δεν είναι 233, είναι πάνω από 500 αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Πάνω από 500 είναι αυτή τη στιγμή. Και να σας πω κάτι άλλο. Δεν μου λέτε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που κάνουν, ειδικά τα συγκεκριμένα, τα οποία κάνουν αυτή τη χυδαία προπαγάνδα της κυβερνώσεις πολιτικής. Όποια και αν είναι αυτή κάθε φορά. Όποιος και αν είναι στην κυβέρνηση κάθε φορά. Δεν μου λέτε θα μπορούσαν να επιβιώσουν αν δεν υπήρχαν τα θαλασσοδάνεια των τραπεζών που δίνονται με βάση το τι παίρνουν από το κρατικό κορβανά. Δηλαδή, σε βάρος του Έλληνα φορολογούμενου. Θα μπορούσαν να επιβιώσουν τα πολιτικά κόμματα, αυτά που παραδίδουν την Ελλάδα μαχητή στον οποιονδήποτε διεκδικεί, εάν δεν υπήρχαν αυτού του τύπου χρηματοδοτήσεις στις τράπεζες? Μάλιστα. Έτσι όπως το λέτε είναι. Έτσι όπως το λέτε. Δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε κάποιο άλλο σχόλιο, κύριε Καζάκη. Όχι, απλά αυτό που πρέπει να πούμε και για τον κόσμο συνολικά είναι να μην πέφτει το ηθικό του. Να μην πιστεύει αυτά που του λένε, να έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και την κοινωνική του εμπειρία. Προσπαθούν να το βγάλουν τρελό αυτή τη στιγμή. Το σύνολο, τα βασικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και το σύνολο του πολιτικού συστήματος προσπαθεί να το βγάλει παλαβό. Αυτό που καταλαβαίνει ο ίδιος με την κοινή του λογική, με την κοινωνική του εμπειρία, προσπαθούν να το πούν ότι κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή δεν είναι 9.30 ώρα το βράδυ της Τετάρτης, όχι, είναι 1η Αυγούστου και έχουμε έξω λιακάδα και καλοκαιρία. Αυτό του λένε καθημερινά. Έτσι. Λοιπόν, να κρατήσει το ηθικό του ψηλά, γιατί έτσι και πιστέψει ότι δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα, τότε πραγματικά, ειλικρινά, η γενιά μας θα βιώσει πράγματα που καμιά γενιά στην Ελλάδα, ακόμη και συνθήκες πολέμου, δεν έχει βιώσει. Κύριε Καζάκη, ο λόγος σας, ο πατριωτικός και το αισιόδοξο πνεύμα σας μας κάνει και εμάς να αισιοδοξούμε και να βγάζουμε μικρά κόμματα, σε εισαγωγικά τα μικρά κόμματα, γιατί είσαστε τα κόμματα τα οποία λένε αλήθειες που δεν ακούγονται πουθενά αλλού. Θα συνεχίζουμε να βγάζουμε και εσάς όπως και άλλα αντιμνημονιακά κόμματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχόμαστε ειλικρινά να μπείτε στη Βουλή, γιατί το αξίζετε, πιστεύω, δίνετε χρόνια αγώνες. Να μπείτε στη Βουλή. Ο στόχος είναι να πάρουμε την πατρίδα μας πίσω. Σε εμάς ανήκει. Σε εμάς ανήκει, στους απλούς Έλληνες πολίτες. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας, κύριε Καζάκη. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ήταν κοντά μας ο Δημήτρης Καζάκης, ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε αμέσως μετά με τον επόμενο καλεσμένο μας. Σκυρτήματα, αλλά πώς...
Εδώ είμαστε στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Κοντά σας, φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον κύριο Καζάκη και θέλω να ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από την προηγούμενη εκπομπή στην οποία βρισκόμασταν εδώ με τον κύριο Καρατουλιώτη, τον αντιστράτηγο, τον στρατηγό εν αποστρατεία, ο οποίος μας έκανε ένα σχόλιο για το πώς έδρασε ο κύριος Καμένος στην περίπτωση αυτή κατά την οποία έδωσε κυριολεκτικά τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς λέγοντας ότι πέρασαν στο έδαφος της Τουρκίας και μας είπε χαρακτηριστικά ότι ακόμα και αν έγινε αυτό δεν θα έπρεπε να δράσει με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Καμένος, κάτι το οποίο επέκρινε πριν από λίγα λεπτά και ο κύριος Καζάκης. Ας ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα, πρόδρομε. Για ποιο λόγο όμως ο κύριος Καμένος τους αδειάζει με αυτόν τον τρόπο και θα ήθελα πολύ να μου πείτε, όταν η Ελλάδα καταγγέλει την Τουρκία ότι παραβιάζει τον εναέριο χώρο, εμείς βγαίνουμε δημοσίως δια του Υπουργού Εθνικής Αμήνης και λέμε ναι, συγγνώμη, παραβιάσαμε τα εδάφη σας. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βραχελίδη, καταρχάς, ακόμη και εάν είχαν εισέλθει οι δικοί μας στο συγκεκριμένο χώρο, δεν το παραδέχεσαι, δεν τους δίνεις, δεν τους δίνεις τους Τούρκους. Απαντάς διπλωματικά, συνελήφθησαν κάτω από διευκρίνηση της συνθήκης και γίνεται έρευνα. Όχι ότι εισήλθαν σε έδαφος τουρκικό. Ακούσατε λοιπόν, φίλες και φίλοι, το σχετικό απόσπασμα από την προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Καρατουλιώτη. Κοντά μας έχουμε τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη, ο οποίος έχει ειδικευθεί στα θέματα αυτά. Γεια σας, κύριε Μπαλτζόη. Καλησπέρα σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Θα ήθελα έτσι ένα σχετικό δικό σας σχόλιο και για το θέμα αυτό, το πώς αντέδρασε η ελληνική κυβέρνηση λέγοντας ότι πέρασε στο τουρκικό έδαφος πέρασαν οι Έλληνες στρατιωτικοί χωρίς να έχει βγει ένα σχετικό πόρισμα. Κοιτάξτε, εμείς γνωρίζουμε τα στοιχεία τα οποία έρχονται και από τις ελληνικές αρχές αλλά και από τις τουρκικές αρχές. Εγώ δίνω αξιόπιστη βάση σε αυτά τα οποία λέει η πατρίδα μου, διότι ξέρω ότι από την άλλη μεριά οι Τούρκοι εφαρμόζουν έναν πόλεμο εναντίον μας. Αυτός ο πόλεμος λέγεται υβριδικός. Είναι ένας πόλεμος που δεν γίνεται με στρατιωτικά μέσα, αλλά γίνεται με ψυχολογικές επιχειρήσεις, προπαγάνδα, κυβερνοπόλεμο κ.ο.κ. Λοιπόν, τώρα, αν θέλετε το σχολείο μου, γιατί το είπε αυτό η ελληνική πολιτεία, η ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Άμυνας, θα σας έλεγα ότι αν είναι αλήθεια, καλώς έκανε και το είπε. Εγώ δεν είμαι της αρχής που πρέπει να τα κρύβομαι και να λέμε ψέματα. Η δική μου η άποψη είναι ότι σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω ότι περάσανε μέσα. Διότι εάν δεν περάσανε και κάνανε Τούρκη καταδρομική επιχείρηση και πήγαν και συλλάβανε τους δικούς μας, τα δυτικά μας στελέχη, τότε εδώ μιλάμε για πολύ 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 σοβαρό θέμα. Η άποψή μου είναι ότι δεν έγινε αυτό το πράγμα. Η άποψή μου είναι ότι μπήκαν οι δικοί μας στρατιωτικοί για λίγο. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο, οι Τούρκοι λένε 253 μέτρα, ψεύδονται, αποκλείεται. 253 σημαίνει ότι όσοι ξέρουν την περιοχή περάσανε το φυλάκιο του Παζάρκιου Λέ και πηγαίναν προς Ανδριανούπολη. Τι κάνανε 253 μέτρα, πήγαν να καταλάβουν την Ανδριανούπολη. Προφανώς περάσανε λίγο μέσα. Λοιπόν, δεν τους συλλάβανε οι Τούρκοι, ούτε Μπορντό Μπερελή ήταν ούτε τίποτε. Λοιπόν, τους είδανε, τους συλλάβανε, οι δικοί μας δεν αντιδράσανε διότι δεν θεωρήσαν ότι έγινε κανένα φοβερό πράγμα. Τέτοια περιστατικά συμβαίνουν, έχουν συμβεί πολλές φορές στην περιοχή των ελληνοτουρκικών συνόρων και γι' αυτό δεν αντιδράσανε και για μένα καλώς δεν αντιδράσανε, διότι μην ξεχνάτε, κύριε Βραχιολίδη, ότι πριν από καμιά 20 χρόνια, πριν από 30 χρόνια, είχαμε το 1986, είχαμε ένα θανατηφόρο περιστατικό στο φυλάκιο Καραγόγου, εκεί στην περιοχή του Τυχερού. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Δεν θα μιλάγαμε τώρα για δύο συνηθέντες, από τους Τούρκους ίσως να μιλάγαμε για νεκρούς. Εκατέρωθεν. Λοιπόν, η άποψή μου λοιπόν είναι ότι ορθά είπαν αν μπήκανε μέσα, ότι μπήκανε μέσα και κατά την άποψή μου πρέπει να μπήκανε. Λίγο πολύ, για μένα δεν πήγανε και πάρα πολύ.
Και δεν πρέπει να λέμε ψέματα και να κρύβουμε αυτό το περιστατικό. Γιατί να το κρύβουμε? Μισό λεπτό να κάνουμε και έναν αντίλογο. Την ώρα που καθημερινά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο οι Τούρκοι. Μάλιστα. Δεν έχει υπάρξει καμία ομολογία από τους Τούρκους ότι ναι, παραβιάσαμε τον δικό σας εναέριο χώρο. Εμείς, γιατί, με ένα τέτοιο περιστατικό, γιατί, για ποιο λόγο να δηλώσουμε? Είναι πολύ απλό. Οι Τούρκοι αμφισβητούν τον εναέριο χώρο μας. Λέει, δεν μπορεί να έχετε, προσέξτε ποιο είναι το επιχείρημά τους. Δεν μπορεί να έχετε, σου λέει, 6 ναυτικά μίλια θαλάσσιο χώρο και να αέριο χώρο 10 ναυτικά μίλια. Λοιπόν, θα μου πείτε γιατί 30 χρόνια 40 το αποδεχότανε, άλλο θέμα. Γιατί αμφισβητούν αυτό το πράγμα. Ωραία, και εμείς δεν αμφισβητούμε και είμαστε τα καλά παιδιά και λέμε ότι περάσαμε 10 μέτρα στο μέρα σας και είναι δικό σας, δεν δημιουργούμε γκρίζα ζώνη με αυτόν τον τρόπο? Όχι βέβαια κύριε Βραχιούδη, γιατί αν πούμε δηλαδή, μα είναι καθορισμένα τα σύνορα, τι γκρίζο χώρο δηλαδή. Εκεί ξέρετε ποια είναι η περιοχή, επειδή πολλοί μιλάνε που δεν ξέρουν την περιοχή εκεί. Λοιπόν, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι η συνοριακή γραμμή Ελλάδος και Τουρκίας είναι ο Εύρος ποταμός. Στο μέσο ρούν του Εύρου ποταμού. Στο μόνο σημείο που είναι χερσαίο τα σύνορα είναι στο προγεφύρωμα του Κάραγκας. Είναι ένα τρίγωνο, ας το πούμε κάπως έτσι, δυτικά της Ανδριανοπόλεως. Και αυτό έγινε διότι η Ανδριανούπολη, τα σπίτια της φτάνουν μέχρι τις όχθες του Εύρου ποταμού. Για λόγους προστασίας εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε πάντα, αποφασίστηκε να δοθεί στην Τουρκία ένα κομμάτι, μια λωρίδα περίπου 11 χιλιόμετρων δυτικά της Αλεξανδροπόλεως, υπό μορφή, ας το πούμε, τριγώνου. Όπου εκεί μέσα είναι και το χωριό Κάραγκατς, γι' αυτό ονομάστηκε προγεφύρωμα του Κάραγκατς. Λοιπόν, αυτό το χώρο έχει περιχαρακωθεί, έχουμε βάλει σειρματόπλευμα, έχουμε κάνει τάφρο, έχετε ακούσει για την τάφρο του Εύρου. Ναι, βέβαια. Στο μόνο σημείο είναι το αλσίλιο, το δάσος των Καστανιών, στο βόρειο τμήμα, βόρειο δυτικό τμήμα του προγεφερόματος του Κάραγκατς, εκεί λοιπόν που κοντά στον Άρδα ποταμό, όσοι δεν ξέρουν, που ενώνεται ο Άρδας με τον Εύρο, εκεί λοιπόν είναι ένα δασίλειο. Το 1 τέταρτο του δασιλείου ανήκει στην Ελλάδα και τα 3 τέταρτα ανήκει στην Τουρκία. Τώρα εσείς... Αυτό είναι περιχαρακωμένο, υπάρχει δρόμος, έχουμε βάψει τα δέντρα κλπ. Εσείς τώρα λέτε ότι μετά το επεισόδιο το οποίο έγινε δεν θα περάσει και το υπόλοιπο 1 τέταρτο του αλσιλείου στους Τούρκους? Αυτά είναι διεθνείς συμφωνίες. Ό,τι λέμε, δεν είναι ένα αέριος χώρος που συγγνώμη, να ξέρουμε κλπ. Συγγνώμη. Μη φοβίζουμε τον κόσμο. Όχι, αλλά τις διεθνείς συμφωνίες, συγγνώμη στρατηγέ, τις διεθνείς συμφωνίες η Τουρκία τις αμφισβητεί. Γι' αυτό το λόγο λέει δεν παραβίασα καθόλου τον εναέριο χώρο, γιατί αμφισβητώ τη διεθνή συμφωνία. Και αυτή τη συμφωνία μπορεί να την αμφισβητήσει. Η διεθνή συμφωνία είναι και τα ίμια. Τα οποία είναι δικά μας. Για τα δώσω συμφωνίες απόλυτα. Και αν έχουμε το ψυχικό στέλος, σας καταρρύψουμε ένα αεροπλάνο. Η Συρία μέσα στον πόλεμο κατέριψε ένα τουρκικό φάντομο γιατί παραβίασε τον αέριο χώρο. Ας το κάνουμε και εμείς αυτό. Αλλά εκεί στον Εύρο είναι τόσο καθαρά τα πράγματα, δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη για τέτοια πράγματα. Μην λέμε τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει γκρίζα ζώνη. Είναι καθορισμένο. Επαναλαμβάνω, το αλσίλιο αυτό, ξέρετε πόσα είναι η διαδρομή. Ξέρετε, να το εξηγήσω αυτό γιατί δεν ξέρω πώς λέει το χάρτη. Είναι λοιπόν αυτό το προγεφύρωμα του Κάραγκατς υπό μορφή τριγωνική. Είναι ο δρόμος Καστανιών Ανδριανοπόλεως. Στα σύνορα ακριβώς είναι δύο φυλάκια, το ελληνικό από τη δική μας πλευρά και το τουρκικό από την άλλη. Φυλάκια με σκοπούς κλπ. Δίπλα από τα φυλάκια συνεχίζει η όριος γραμμή μέσα στο βασίλειο αυτό, το δάσος των Καστανιών. Δεν έχει καστανιές, λεύκες εκεί μέσα. Πυκνές μάλιστα, με βατσινιές κλπ. Εκεί λοιπόν υπάρχει, το έχουμε διευθετήσει, είναι καθαρό το δρομολόγιο κλπ. Το βλέπουμε, έχουν βάψει τα δέντρα με χρώμα μπλε από εδώ. Δίπλα υπάρχει τουρκικό δρομολόγιο. Λοιπόν, ξέρετε πόσα μέτρα είναι αυτό το αλσίλιο, δηλαδή αυτή η διαδρομή? 785 μέτρα, στο πω ακριβώς. Μετά από εκεί βγαίνουμε σε ένα ξέφωτο και πέφτουμε στον Άρδα ποταμό, ο οποίος προχωράει λίγο βόρεια και ενώνεται με τον Εύρο. Εκεί λοιπόν, στον Άρδα, πάλι στα όρια, πάλι στα σύνορα, κάνει ένα S εκεί γιατί είναι το χωριό Μαράσια, όσοι ξέρουν την περιοχή, και λίγο παραπάνω στα 1,5 χιλιόμετρο, ο Άρδα συναντάει τον Εύρο. Από εκεί χαρά τα σύνορα πάνε στο μέσο ρούν του ποταμού. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εκεί μέσα στο δάσος, αυτό στο δάσος των Καστανιών, δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Δηλαδή, στρατηγέ, λέτε ότι και η ελληνική ηγεσία του ελληνικού στρατού ορθώς έπραξε όταν εξέδωσε ανακοίνωση να λέει ότι φέρεται ότι περάσανε στο έδαφος του τουρκικό. Ναι,
Δηλαδή, απογυμνώνεται η ίδια η ελληνική ηγεσία του στρατού μας και λέει ότι είναι περάσανε. Δηλαδή, σαν να λέει ότι η δική μας φαντάρη, αυτή η στρατιώτη είναι άχρηστη. Ξέρετε γιατί ήξερε ότι περάσανε. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Τι έγινε. Ακούστε κάτι. Περάσανε. Το πόσο ακριβώς δεν ξέρουμε. Δεν έχουμε τις καταθέσεις των δικών μας τελεχών. Λοιπόν, εγώ παίρνω την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Λοιπόν, που υπογράφει ο αρχηγός στρατού, ο οποίος είναι αξιωματικός σταθεραγισμένος, άριστος, ικανότατος, διαμάντη, τον ξέρω προσωπικά. Με αντικατέστηση στην Προεδρία της Δημοκρατίας, σαν υπασπιστής του Προέδρου. Μετά από μένα ήρθε ο Κυριάτσος Στεφανής. Άριστος, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, προσέξτε. Αμέσως που σε είδε το περιστατικό, οι Τούρκοι μας ενημερώσαν, έτσι προβλέπετε. Υπάρχουν διαδικασίες, αυτά τηρούνται συνεχώς κλπ. Ήμουνα και αρχιφύλακας 5 φυλακίων και ήμουνα και διοικητής μονάδας που είχα πω ότι είχα πρόσθετη όρια τοποθεσίας 20 χιλιόμετρων στον Εύρο ποταμό, αναπηρικά της Ορεστιάδος. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο ο Τούρκος, είναι δύο στελέχησης εδώ. Αμέσως ο ταξίαρχος ο δικός μας, ο διοικητής της τρίτης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας Ρίμινη, πέρασε στο χωριό Κάραγκας και συναντήθηκε με τον Τούρκο ομολογό του, τον διοικητή της 54 μηχανοκίνητης τουρκικής ταξιαρχίας. Συζητήσανε, λοιπόν, του είπανε τι έγινε και εκεί που ήταν να γίνει αυτό που γινόταν κάθε φορά. Επαναλαμβάνω, αυτό το περιστατικό όλες αυτές τις δεκαετίες ήταν ένα σύνηθες, επιδιώταν μέσω των στρατιωτικών διοικήσεων, των τοπικών στρατιωτικών διοικήσεων. Λοιπόν, και κάποια στιγμή, με κάποια τηλεφωνήματα που γίνονται, λέει ο Τούρκος ταξιέρχος, το δικό μας ταξιέρχο, με συγχωρείς, του λέει, με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά το θέμα αυτό με ξεπερνά, έχουν αναλάβει άλλοι. Τι έγινε, κύριε Βρακιουλίδη, για να λέμε τις αλήθειες. Ναι, ναι. Έχω ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιεύεται στο Liberal, στο Analyst Portrait και στο Γραφείο, θα το δούμε αύριο. Με τίτλο Τα μυστήρια των Καστανιών και η Τζαντάρμα. Αυτό είναι ο κωδικός που πρέπει να καταλάβει. Η Τζαντάρμα. Τι είναι η Τζαντάρμα. Η Τζαντάρμα είναι η στρατοχωροφυλακή. Λοιπόν, επενεύει η στρατοχωροφυλακή. Επειδή δεν ξέρει ο κόσμος τι είναι η Τζαντάρμα λοιπόν είναι ένας στρατός και αυτός, ο οποίος ασχολείται με την ασφάλεια συνόρων, με την φύλαξη των συνόρων, με την εσωτερική ασφάλεια. Και μάλιστα όταν απαιτείται μάχεται. Είναι η Τζαντάρμα, έχει μεγάλη ιστορία, έγινε το 1839 επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και πάντα συμμετείχε σε όλες τις πολεμικές επιχειρήσεις. Είναι 270.000 άντρες, έχουν 1450 άρματα, έχουν 59... Συγγνώμη, είναι αυτή που λέμε οι Πρετοριανοί του Ερντογάν. Μπράβο, εκεί θέλω να καταλήξω. Λοιπόν, τι έγινε, ποιο είναι το μυστικό και θα σας πω τι είναι αυτό. Το 2016, μετά το πραξικόπημα που έγινε τον Ιούλιο του 2016, ο Ερντογάν αντελήφθη ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στο στρατό, στο τακτικό στρατό, στο ναυτικό και στα αεροπορία. Έτσι λοιπόν προσπάθησε και δημιούργησε και μετέτρεψε τη στρατοπροφυλακή, την Τζαντάρμα, τη μετέτρεψε σε ένα σώμα πρετοριανών. Πώς το έκανε αυτό? Παίρνει λοιπόν τον στρατηγό Τσεπίν, ο οποίος είναι ένας από τους ελάχιστου στρατηγού μετρημένου στα δάχτυλα του ενό ιδιού που εμπιστεύεται ο Ερντογάν. Τον βάζει διοικητή τη Τζαντάρμα. Και την Τζαντάρμα την παίρνει από το Υπουργείο Άμυνα και τη βάζει. Στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα. Ξέρετε ποιο είναι υπουργό εσωτερικών, κύριε Βραχιολίδη? Ποιο? Σουλεϊμάν Σοϊλούν. Τι σημαίνει, τι είναι ο Σουλεϊμάν Σοϊλούν? Ο αντιπρόεδρο του ΑΚΕΠΕ. Ξηχαίρεται ο Ερντογάν. Λοιπόν, άρα λοιπόν βλέπουμε ότι την Τζαντάρμα δεν είχε εμπιστοσύνη, την έβαλε. Επειδή έχει και αποστολές εσωτερικής ασφάλειας, ναι. Τη μετέτρεψε σε ένα σώμα. Προσέξτε. Σε ένα πρετοριανών για να ελέγχει τα πάντα γιατί δεν επιστρεφόταν στο στρατό. Προσέξτε. Όπως συνελήφθηκαν τα στελέχη μας, ναι. Γινόταν οι συνομιλίες για να αφηθούν ελεύθεροι όπως προβλέπετε και το έχουμε κάνει και εμείς, το έχουν κάνει και οι Τούρκοι επί δεκαετίες τώρα. Επενεύει η Τζαντάρμα. Το συμπέρασμα είναι άλλο όμως που βγαίνει, κύριε στρατηγέ. Το συμπέρασμα είναι το εξής. Ότι οι Τούρκοι φέρθηκαν μπαμπέσικα. Ένα θέμα το οποίο διευθετεί το στο πι και φι, φέρθηκαν μπαμπέσικα, ανατέθηκε όλη η ιστορία στους Πρετοριανούς του Ερντογάν και έρχεται η ελληνική κυβέρνηση αλλά κυρίως η ηγεσία του ελληνικού στρατού ενώ βλέπει την μπαμπεσιά να πει ότι ναι, περάσανε στο τουρκικό έδαφος. Δηλαδή τους έδωσε ουσιαστικά και τους λέει πάρτε τους και φάτε τους. Όχι, βιάζεστε. Στην αρχή βγάλαν την ανακοίνωση αυτή και δεν λέγανε τίποτε και καλώς δεν λέγανε για να επιλύσουν το θέμα. Δηλαδή, την ώρα, γιατί αν θυμάστε, αυτό το μάθαμε την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, τη στιγμή που οι Τούρκοι δεν λέγανε κουβέντα. Λοιπόν, γινότανε διάφορες διαδικασίες μυστικές και προσπαθούσαν.
προσπαθούσαμε να το επιλύσουμε. Και δεν το απειλήσαμε, δεν απέδωσαν αυτές. Μας φέρθηκαν μπαμπέσικα οι Τούρκοι. Επενέβηκε ο Αμερικανικός παράγοντας. Πόσο μάλλον, και είναι δυνατόν να βγαίνει τέτοια ανακοίνωση από την ηγεσία του ελληνικού στρατού. Συνομίλησε ο αρχηγός Γενεθά με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των Τούρκων, τον στρατηγό Ουσιακάρ. Σας είπα ότι επενέβη λοιπόν ο Σοϊλούν, συνομίλησε με τον Ερντογάν που ήταν σε ταξίδι στη Βόρεια Αφρική και αποφασίσαν να εκμεταλλευτούν το γεγονός αυτό. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να ακούω λαϊκισμούς ότι τους πουλήσαμε, τους κάναμε. Τι πουλήσαμε? Προσπαθήσαμε να τους απελευθερώσουμε με υπόγειο τρόπο, με μυστικές συνομιλίες. Και αφού δεν μπορέσαμε τελικά, τι έπρεπε να βγάλουμε αυτή την ανακοίνωση? Μα τη βγάλαμε πριν την ανακοίνωση. Τι βγάλαμε πριν από δύο διαδικασίες. Περιμέναμε να επιληθεί το θέμα. Μάλιστα, και περιμέναμε από τους Τούρκους. Ωραία. Και μάλιστα οι Αμερικάνοι μας διαβεβαιώσαν ότι θα επηληθεί. Δύο κράτη. Προσέξτε, μιλάμε για ένα θέμα πρωτοφανές στα ελληνοτουρκικά χρονικά και μοναδικό στο ΝΑΤΟ. Δεν έχει συμβεί άλλη φορά, ναι, στο ΝΑΤΟ. Η μπαμπεσιά των Τούρκων, συγγνώμη να με συμπαθάτε, πάντως δεν είναι πρωτοφανής. Κοιτάξτε, ότι οι Τούρκοι εκμεταλλευτήκαν το γεγονός, ναι, θα συμφωνήσω ότι είναι μπαμπεσιά. Ναι, θα συμφωνήσω, αλλά δεν θέλω να λέμε ότι πουλήσαμε, η στρατιωτική ηγεσία μας κλπ. Πουλήσαμε τα στελέχη μας. Μάλιστα. Θέλω τώρα να μου πείτε, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, ποιες βλέπετε ότι θα είναι οι εξελίξεις? Θα βγουν σύντομα ή θα κάτσουν καμιά δεκαριά χρόνια στα μπουντρούμια των τουρκικών φυλακών? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι εξετάζουν τα κινητά τους τηλέφωνα. Λοιπόν, που είχα μαζί τους είναι περισσιακά τα κινητά τηλέφωνα και δεν λέω τίποτε παραπέρα, γιατί δεν χρειάζεται να πούμε. Αυτά τα οποία λέμε πρέπει να λέμε, αυτά τα οποία πρέπει να πούμε. Λοιπόν, οι Τούρκοι εξετάζουν μήπως υπάρχουν κάποια στοιχεία. Σας είπα, εκμεταλλεύονται το γεγονός. Η εκτίμησή μου είναι ότι ανάλογα με τις γενικότερες εξελίξεις και τις επιδιώξεις των Τούρκων θα έχουμε σύντομη λύση ή μακροχρόνια λύση. Δηλαδή μπορούν αυτοί μέχρι ένα χρόνο να τους έχουν προφυλακισμένους χωρίς να απαγγελθεί το κατηγορητήριο. Προβλέπει ο νόμος τους τέτοιο πράγμα. Από εκεί και πέρα, για να επιτύχουν αυτά τα οποία θέλουν, θα πρέπει και άλλοι παράγοντες να συμβάλλουν. Δηλαδή, η κρίση να έχει οξυνθεί μεταξύ μας, να συμβούν και άλλα γεγονότα, ώστε οι Τούρκοι να μην οπισθοχωρούν. Βέβαια, εγώ βλέπω να γίνεται και να επιδιώκουν και ένα παζάρι οι Τούρκοι. Εντάξει. Με τους 8 στρατιωτικούς δικούς τους αξιωματικούς. Τώρα τι θα ζητήσουν εκεί είναι το θέμα. Η άποψή μου είναι ότι το καλό σενάριο να απελευθερωθούν γρήγορα δεν το βλέπω και τόσο πιθανό, έχει τις λιγότερες πιθανότητες. Το κακό σενάριο κερδίζει περισσότερα και βλέπω να διαρκεί πολύ περισσότερο η κράτησή τους. Υπάρχει και ένα ακόμα πιο κακό σενάριο, δυστυχώς το προβλέπουμε εμείς και μακάρι να διαψευστούμε, ότι ο Τούρκος, ο Ερντογάν, θα συνεχίσει τις προκλήσεις του και μπορεί ενδεχομένως, να μην πω ψεύτης, το λέω, επαναλαμβάνω, να θελήσει να καταλάβει κάποιο ελληνικό λυσί. Μιλάω για το Καστελόριζο, μιλάω για τη Στρογγύλη ή και τα Ήμια. Πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Πάμε στις γεωστρατηγικές επιδιώξεις των Τούρκων. Κοιτάξτε, η Τουρκία με τη συμπεριφορά της τον τελευταίο καιρό μας έκανε ένα καλό. Δηλαδή, μας γνώρισε επακριβώς τις ακριβείς προθέσεις, τους γεωστρατηγικούς σχεδιασμού της. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Τουρκία λειτουργεί σαν μια καθαρά αναθεωρητική δύναμη που αμφισβητεί τα πάντα, συμβάσεις, σύνορα, εδάφη και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και προσπαθεί να αλλάξει το καθεστώς. Από τη δική μας την πλευρά τι πρέπει? Πρέπει να αναθεωρήσουμε την πολιτική κατευνασμού που είχαμε μέχρι τώρα και να προβούμε σε μια νέα εθνική στρατηγική, η οποία θα είναι στρατηγική αποτροπής. Επειδή ορισμένοι δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει αποτροπή, ναι. Η αποτροπή δεν είναι μόνο η στρατιωτική ισχύ, να ενισχύσουμε τη στρατιωτική μας ισχύ που πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Η εθνική στρατηγική, η στρατηγική αποτροπής ενός έθνος έχει πολλούς παράγοντες. Χρησιμοποιούνται πολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά και στρατιωτικά μέσα ο κυριότερος παράγων. Όλοι λοιπόν αυτοί οι παράγοντες της εθνικής ισχύως πρέπει πλέον από εδώ και πέρα να εξεταστούν, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την τουρκική επιθετικότητα, τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Εκεί είναι το θέμα, κύριε Βραχιολίδη. Και βέβαια,
άλλο θέμα είναι το πολιτικό προσωπικό της χώρας είναι ικανό. Εδώ είναι το θέμα. Αυτά τα οποία πρέπει να προβεί. Δηλαδή, να σας πω μερικούς παράγοντες που πρέπει να λάβουν αμέσως, πρέπει να τα επιληθούν τώρα. Πρώτο, θητεία. Τι πάει να πει 9 μήνες θητεία, που υπάρχει 9 μήνες θητεία, δεν υπάρχει. Πρώτον, άψη της θητείας. Δεύτερον, θα πρέπει να βρούμε χρήματα για να ενισχύσουμε τις ένοπλες, να έχουμε 15 χρόνια να αγοράσουμε μια βίδα. Απαράδεκτο. Λοιπόν, πώς μπορεί να γίνει αυτό σε περίοδο μνημονίου? Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Όλοι οι Έλληνες να συμβάλλουμε. Ας μας βάλουν να πληρώνουμε 30 ευρώ το χρόνο κάθε Έλληνας για να πηγαίνει στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Να πει κάποιος φόρος, κάτι αυτός, όπως γινόταν παλιά, όπως συμβαίνει στην Τουρκία. Να πω άλλο. Λοιπόν, να σταματήσει ο στρατός να ασχολείται με άλλα πράγματα και να ασχοληθεί μόνο με τα δικά του καθήκοντα. Τι πάει να πει δηλαδή, έχουμε hot spot και τα ασχολείται ο στρατός. Ασχολούνται άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Λοιπόν, και οτιδήποτε άλλο, ο στρατός με τα στρατιωτικά του καθήκοντα, που είναι η άμυνα και η ασφάλεια της χώρας, και επιτέλους να δούμε τα πράγματα με διαφορετικό πρίσμα. Όχι ο στρατός για όλες τις δουλειές. Μέχρι και για τα σκουπίδια ήταν έτοιμοι να βγάλουν τον στρατό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ. Και επίσης, μου επιτρέψτε να πω και κάτι άλλο, να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός. Τους κινδύνους που διατρέχουμε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα απειλείται η εθνική της κυριαρχία από έναν κακό γείτονα, από έναν αναθεωρητικό γείτονα. Να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό ότι μπορούμε να έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Να σταματήσουμε λοιπόν το χαχαχά και το χουχού, είμαστε άνθρωποι και ωραίοι, σωστά, και την πολιτική του φραπέ, και να ενημερώσουμε ότι μπορούμε να έχουμε δυσάρεστες εξελίξεις. Και μάλιστα να πω και κάτι άλλο, και οι γυναίκες να στρατευτούν 6 μήνες έστω, να πάνε στα γραφεία, ώστε οι άντρες να είναι στις μονάδες. Γιατί όχι, βεβαίως. Στρατηγέ, κύριε Μπαλζόη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Θα χρειαστούμε και θα χρειαζόμαστε αυτό το διάστημα, διότι βρισκόμαστε ενώπιον δύσκολων καταστάσεων. Θα χρειαζόμαστε την άποψή σας συχνά πυκνά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και εσείς, γεια σας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Μπαλτζόης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό. Αχ, Ελλάδα, πολύ ωραίο άσμα με τον αείμνηστο Νίκο Παπάζογλου, και ερχόμαστε για τον επίλογο της εκπομπής. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, για τον επίλογο της εκπομπής. Ανεξάρτητος παρατηρητής, θα πρέπει να πούμε, τελειώνοντας την εκπομπή μας, ότι είχαμε και την αυτοκτονία της Προέδρου, της τέως Προέδρου των Συμβολιογράφων του Πολιογραφικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, Ιωάννας Χρουσαλά Μπιλίση. Ένα τραγικό γεγονός, για το οποίο βεβαίως υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση Τσίπρα, η οποία έχει υπογράψει τους πληστηριασμούς. Αυτή η γυναίκα βρέθηκε ενώπιον αυτής της συνειδησιακής κατάστασης να αυτοκτονήσει, διότι έπρεπε να υπογράφει και υπέγραφε τους πληστηριασμούς τον ένα μετά τον άλλον. Επίσης, να πούμε για μια ακόμη φορά ότι είχαμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Καζάκη, πρόεδρο του ΕΠΑΜ. Είπε πολύ σημαντικά πράγματα για το τι επέρχεται για τον ακροτηριασμό της χώρας, αλλά και έδωσε και τον αισιόδοξο τόνο ότι ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να χάνει την αισιοδοξία του και τη μαχητικότητά του, για να έρθει στη συνέχεια ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία κύριος Μπαλτζόης, Ιωάννης Μπαλτζόης, ο οποίος μας είπε ότι έρχονται δυσάρεστα πράγματα, δυσάρεστες καταστάσεις, και για αυτές θα πρέπει να είναι ενήμερος ελληνικός λαός και να μην κάνουμε τα χαχαχαχουχουχου που κάνει η κυβέρνηση και να μιλάει ότι προτέμοντα προβλήματα είναι μόνο το πώς θα διευθετήσουμε το χρέος της χώρας και πώς θα φτάσουμε την ανεργία κάτω από το 20,8%. Αυτά τα πράγματα τα οποία μας είπαν οι καλεσμένοι μας τα είχε προφητεύσει, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών η λέξη, τα είχε προφητεύσει η κυρία Μπενάκη, την οποία την έχουμε προσκαλέσει και την προσκαλούμε ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας να μας μιλήσει, με αυτά τα οποία είχε πει τότε που παρέδιδε ως πρόεδρος της Βουλής την Προεδρία της Δημοκρατίας στον κύριο Παπούλια για την επερχόμενη μείωση των εθνικών μας συνόρων. Τελειώνουμε λοιπόν με αυτό το απόσπασμα. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Γεια σας.